Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΒΑ για την τιμή που μας κάνει σήμερα. Βλέποντας τις φωτογραφίες που περνάνε στο monitor μπροστά, αναπολούμε εκείνες εκεί τις ημέρες που 2,5 μήνες μετά την ανάπτυξη των καθηκόντων μας έπρεπε να λειτουργήσει ένα έργο που πιστεύω ότι κανένας δεν έβαλε στο νου του ότι μπορεί να ξεκινήσει. Υπάρχουν και φαίνονται κάποιοι από τους συντελεστές εκείνους εκεί που βοήθησαν τότε την βασικότερη ανάληψη ευθύνης στην προσπάθεια που κάναμε είχε ο πολιτικός προϊστάμενος της περιφέρειας τότε που ανέλαβε με προσωπική του ευθύνη να υπογράφει εκείνες εκεί τις δαπάνες των έργων που γινόταν. Είπε ο Δήμαρχος Πλατανιά προηγουμένως ότι ήταν διαδημοτική επιχείρηση και παρέμεινε έτσι γιατί έτσι θα έπρεπε να είναι και ο Καλλικράτης. Συμφωνώ με την πρότασή του και αυτή ήταν και η άποψή μου παρά το γεγονός ότι οι άλλοι πρότισαν να ενταχθούμε και να πάμε στον μεγάλο Δήμο των Ουρανίων. Είναι γεγονός ότι το αποτέλεσμα του έργου της ΔΕΙΑΒΑ φάνηκε από το πρώτο χρόνο και εκτιμήθηκε από όλο τον κόσμο που με διάθεση να συνδεθεί και με την οικονομική συμβολή του τότε και να πληρώσει τις συνδέσεις τους, προχώρησε το έργο, στάθηκε στα πόδια της στα πρώτα βήματα η επιχείρηση χωρίς να χρειαστεί να δανειστεί. Και δεν ξέρω σε πανελλαδικό επίπεδο αν υπάρχουν άλλες ΔΕΙΑ που ξεκίνησαν ένα έργο αυτού του μεγέθους και δεν χρειάστηκε να δανειστούν ένα ευρώ. Ίσως θα έπρεπε να είναι ένα μοντέλο που χρειάζεται περισσότερη μελέτη και από άλλους σήμερα. Πώς έγινε και τι έγινε. Εκτιμώ ότι έγινε γιατί υπήρχε εμπιστοσύνη προς το τότε Διοικητικό Συμβούλιο και πράγματι νομίζω κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και δεν υπήρξε η παραμικρή υπόνοια από κάποιον για κάποιον ότι καταχράστηκε ένα ευρώ. Και η συμμετοχή των Δήμων και ο τρόπος που χειριστήκαμε τότε τα πρώτα βήματα της ΔΕΙΑΒΑ νομίζω ότι κατέτεινε προς αυτήν την τελική πράξη η ΔΕΙΑΒΑ να σταθεί στα πόδια της και να λειτουργήσει. Το προσωπικό που σήμερα είναι εδώ, που τότε ήταν προσωπικό που μόλις είχε εμφανιστεί, βρεθεί και είχε έρθει εδώ στη ΔΕΙΑΒΑ, ο χώρος που βρισκόμαστε ήταν γιαπή, δεν υπήρχε, ήταν πετά και έπρεπε όλα αυτά έγιναν μέσα σε 2,5 μήνες μέχρι να ξεκινήσει και να κάνει τα πρώτα τριβήματα.